Άλλη μεγάλη πλάκα μας βρήκε. Τι έγινε πάλι? Κατερίνα Καινούριου ορίωταν σήμερα το πρωί. Ήταν τρελαμένη. Δεν γίνεται αυτό, λέει, να χρησιμοποιούν το όνομά μου και να λένε ότι για καλά έχω σχέση. Και πρόσεξε, μιλάει για ένα ποδοσφαιριστή όπου ήδη στις φωτογραφίες μπροστά σου βλέπεις ότι ήταν στο ίδιο τραπέζι, δίπλα-δίπλα. Δίπλα της ακριβώς. Ναι, λέει, δεν το γνωρίζει. Νομίζω ήδη δήλωσε ότι ήταν ένα τραπέζι δίπλα τη, 10 άτομα. Ναι, διαφορά. Κάπου εκεί ανάμεσα στο ίδιο μαγαζί. Mm-hmm. Ενώ βλέπουμε στη φωτογραφία πάρα πολύ καλά, ήταν ακριβώς δίπλα-δίπλα και τα ψιλολέγανε από ό,τι έλεγαν παιδιά τα οποία ήταν. Δηλαδή θεώρησε ότι υπάρχει δίλια, ας πούμε, υπάρχει, και το κρύβει. Ούτε το παιδί αυτό είπε τίποτα. Mm-hmm. Ούτε το παιδί αυτό είπε τίποτα. Ότι ξέρει κάτι, δεν έκανε δηλώσεις. Δεν έκανε καμία δήλωση. Είπε ότι κάποιος εντός ενός του κύκλου έκανε δηλώσεις και είπε ότι μιλάγανε, τα λέγανε, αλλά δεν συνέβη τίποτα. Λοιπόν, πρώτο αυτό. Δεύτερον, το βασικότερο κομμάτι. Άγνωστος ο Σοϊλέδης. Όχι, άγνωστος είναι, δεν είναι. Πρόσεξε, όχι μόνο αυτό. Και μάλιστα δήλωσε, ήταν να παντρευτεί με τη Χατζίδου. Με τη Χατζίδου, μπράβο. Ναι. Είναι με τη Χατζίδου. Χωρίζει, το παίζει 10 φορές το θέμα αυτό. Έχει γίνει πανζουλισμός με το χωρισμό της Χατζίδου και δεν ξέρει το Σοϊλέδη. Ποιο είναι ο άλλος, το άλλο τη μισό που χώρισε. Μάλιστα, νομίζω η ίδια πέρυσι μίλαει και για τον Αραβώνα τη Χατζίδου. Βέβαια. Μα και τώρα τον χωρισμό. Ποιο τον Αραβώνα. Πάμε στον χωρισμό. Τώρα δεν το έπαιζε. Το θέμα. Δεν ξέρει τι έπαιζε. Το θέμα. Γιατί όμως δεν κάνει αυτή τη δήλωση καινούργια τώρα για να συζητηθεί, το κάνει επίτηδες. Θέλει. Έπεσε η εκπομπή, πήγε στο 8%. Θέλει να κάνει ίντρικα. Ναι, ανακατανομή τηλεθέαση. Τα πράγματα πάνε τελείως διαφορετικά. Η ΕΡΤ βγαίνει και χτυπάει το παιχνίδι πάρα πολύ δυναμικά στα ίσα τώρα, στην πρωινή ζώνη, λέω. Έτσι, έκανε και ένα εντεκάρι η ΕΡΤ, δεν το περίμενε κανένας μας. Λοιπόν, και οπότε τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει κάτι να κάνει. Στο νεανικό όμως πάνε καλά, έτσι. Δηλαδή ναι, έχει ανεβασμένα νούμερα σε σχέση με το Happy Day. Όχι, μαζί πάνε αυτά. Μαζί. Δηλαδή έχουμε μια διαφορά 3-4 μονάδων. Αλλά το θέμα είναι, δεν μπορεί να βγει με Κατερίνα και να λες αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να μας δουλεύει πατώκορφα. Και αυτή η φωτογραφία εδώ πέρα που βλέπουμε τι είναι. Προφανώς δεν την έχει δει αυτή τη φωτογραφία, έτσι. Μα που είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Μα είναι δυνατόν. Η Τζορτζέλα μας δεν είπε τίποτα. Η Τζορτζέλα αποουσιάζει αυτές τις μέρες. Α, δεν είναι, τι έχει. Είναι αρρωστούλα. Είναι αρρωστούλα. Α, περαστικά. Περαστικά στην Τζορτζέλα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε η Κατερίνα Καινούριου. Και εσείς να θυμόσαστε, κυρίες και κύριοι, ότι βλέπετε τη φωτογραφία, είναι ακριβώς δίπλα-δίπλα και βέβαια δεν είναι ένας άγνωστος ποδοσφαιριστής, δεν είναι και ο ποδοσφαιριστής που παίζει σε μεγάλη ομάδα, στην Κέρκυρα παίζει το παιδί, αλλά... Εντάξει, όλα τα περιοδικά ήταν. Ήταν και... με τη Χατζίνη. Ναι, ναι, ναι. Και η ίδια έπαιξε το γιατί θέμα γιατί στη αυτό. Μύκονο, το Μύκονος Live TV είναι για τους εντάξει, πες δεν το βλέπε, παιδί μου, αλλά η ίδια έπαιξε το θέμα του χωρισμού πόσες φορές εντάξει, και ασχοληθήκανε. Εντάξει, ο έχει ειδικά αυτό που λες, έχει ασχοληθεί με αυτό πολλάκι. Που χρεώνουν ξαφνικά. Τώρα θέλω να τα πω αυτά τα πράγματα. Έναν άνθρωπο, έναν ποδοσφαιριστή που ούτε που τον ξέρετε, που ξέρω ποιος είναι φατσικά. Σε ένα μαγαζί, λέει τώρα, ακούστε, ήταν πριν 2 εβδομάδες είχα πάει στον Αργυρό με την παρέα μου και ήταν λύση στο δίπλα τραπέζι. Ένας με αυτός με την παρέα του και τι τρέχει, και αυτός έχει δώσει και συνέντευξη για μένα σε μια κυριακάτικη εφημερίδα. Καλά, είναι δυνατόν. Έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω καν, επειδή ήμασταν στο ίδιο μαγαζί και μπορεί να καθόταν 10 κεφάλια πιο εκεί. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι και πάρα πολύ προσεκτική όταν βγαίνω έξω. Ποιο μιλά, παιδιά, σας παρακαλώ. Δεν μου αρέσουν αυτά, γιατί βγαίνει έξω, μπορεί να μιλήσει με 5 ανθρώπους, μπορεί να μιλήσει και καθόλου. Με τον συγκεκριμένο δεν τον γνωρίζω, το όνομά του δεν τον θυμάμαι, ούτε φατσικά δεν τον ξέρω. Και τι γίνεται, και ξαφνικά διαβάζω άρθρα, τι έγινε, συνάντηση πυροδότησε τις φήμες. Ποιες φήμες? Σε ένα μαγαζί υπάρχουν στον Αργυρό, ειδικά που γίνεται και χαμός. Πόσα κεφάλια? 1500 άνθρωποι. 1500 να αρχίσουν να χρεώνουμε 1500, βγάλε τι γυναίκε που είναι 1000 για το fan club του Αργυρού, θα χρεώνουμε του 500. Αν είναι δυνατόν. Νευριάζομαι με τέτοια. Γιατί όταν είναι κάτι, ξέρεις Τζόρτζ, εγώ το λέω. Ή πάρτε με ένα τηλέφωνο. Έχεις δίκιο, ναι, εντάξει. Όταν υπάρχουν τέτοια. Δεν υπάρχει λόγος τώρα ο καθένας και να χρησιμοποιεί το όνομά μου να βγει στην εντεύξη. Εγώ ούτε που το ξέρω αυτό, δεν ξέρω το ξέρει και κανείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο περιοδικό. Τι είναι αυτά τώρα, δίνει και συνέντευξη αυτό. Δεν το ξέρει. Μου τα νερά μου. Και όχι τίποτα άλλο. Μιλάς για τα ερωτικά σου, ρε παιδί μου, και μιλάς για τις σχέσεις σου. Καλέ, άμα εγώ γνωρίσω κάποιον και θα έρθω να βγω να το πω, μην πλέον δεν θα μιλάει για τα ερωτικά. Θα το ανακοινώσουμε.